Είναι γνωστό, αγαπητοί μου, ότι εφόσον ο άνθρωπος ολισθαίνει στον δρόμο της ζωής του, να έχει ανάγκη να σηκώνεται και να συνεχίζει να βαδίζει. Αυτό λέγεται στη γλώσσα της Εκκλησίας μας μετάνοια. Και ο άνθρωπος αμαρτάνει είτε σαν πρόσωπο, είτε σαν ομάδα, είτε σαν λαός. Γι' αυτό πρέπει να είναι έτοιμη πάντοτε η μετάνοια. Ο Θεός μετέρχεται προκειμένου να βοηθήσει τον αμαρτάνοντα άνθρωπον τούτο το σχήμα: απειλή, τιμωρία, μετάνοια, συγχώρησης. Να έρχεται συχνά μάλιστα στο νου ο λόγος του Θεού δια των προφητών γενικά, ειδικότερα δε δια του προφήτου Ιεζεκίηλ, που κάποτε ενθυμίστε είχαμε κάνει μία σειρά θεμάτων, να λέγει το εξής: «Και εσύ ιε ανθρώπου, υπόν», αποτείνεται εις τον προφήτη ο Θεός και του λέει «πες, τάδε λέγει Κύριος τη γη του Ισραήλ, τα εξής λέγει ο Κύριος εις την χώραν του Ισραήλ, πέρας οίκη, το τέλος ήρθε, το πέρας οίκη», το επαναλαμβάνει, «επί τας τέσσερας πτέρυγας της γης», δηλαδή έρχεται το τέλος στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. «Οίκη το πέρας, έπισε τον κατοικούντα την γη, έχει έλθει το τέλος σε σένα που κατοικείς εις την γη της Παλαιστίνης. Οίκη ο καιρός, έχει φτάσει ο καιρός, ίγγισεν η ώρα, ου μετά θορύβων ουδέ μετά οδύνων», που δεν προηγούνται θόρυβοι ούτε οδύνες, όπως ακριβώς στη γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει, αλλά τι ξαφνικά. Προσέξτε αυτό το ξαφνικά: «Μην εγγύθεν εκθεώ την οργή μου επί σε και συντελέσω τον θυμόν μου εν σύ και κρινώσε εν τες οδείς σου και δώσω επί σε πάντα τα βδερήγματά σου. Θα σε κρίνω με τον τρόπο που ζεις, εν τες οδείς σου, με τον τρόπο που ζεις, και θα δώσω σε σένα», δηλαδή θα στα γυρίσω στη, επιτρέψατε μου την έκφραση, «θα στα γυρίσω πίσω στα μούτρα σου τα βδελήγματά σου, τα συχάματά σου». Και βεβαίως βδελήγματα πρώτιστα είναι η ιδωλολατρία. Πω, αν θέλετε, άκουσα στις ειδήσεις, λέγει, πηγαίνετε να χορέψετε, διασκεδάστε τώρα που είναι ο καρνάβαλος κτλ, αλλά μην περάσετε από τη Σάμμο, γιατί ο Μητροπολίτης της Σάμμου λέει ότι όλα αυτά είναι ιδωλολατρικά. Και βέβαια είναι ιδωλολατρικά. Υπάρχει αντίρρηση, κοροϊδεύομαι δηλαδή και από πάνω. Απειλεί ο Θεός, απειλεί ο Θεός, όσο δεν υπάρχει η μετάνοια. Και θα επαναλάβουμε ότι η απειλή αυτή επεκτείνεται τόσο σε πρόσωπα όσο και σε λαούς. Φοβάμαι ότι οι άνθρωποι μας, οι χριστιανοί μας παρακαλώ, δεν βαδίζουν καλά. Το βλέπουμε αυτό. Και ο λαός μας το ίδιο στο σύνολό του. Δεν βαδίζομαι καλά. Γι' αυτό λέγει πάλι ο Θεός δια του προφήτου Ιωήλ, που ακούσαμε αυτό το ανάγνωσμα το πρωί την Τετάρτη στην εβδομάδα αυτή που περάσαμε της Τυρινής. Λέγει: «Τάδε λέγει Κύριος», αναφέρεται τώρα ο Ιωήλ, «επιστράφητε προς με εξ όλης της καρδίας ημών», με όλη την καρδιά σας να επιστραφείτε σε μένα.
και εν νηστεία και εν κλασμό και εν κοπετό και διαρρήξατε τας καρδίες ημών και μη τα ημάτια ημών. Να διαρρήξετε, λέει, τις καρδιές σας, όχι τα ρούχα σας. Επιστράφητε προς Κύριον, επιστράφητε, που σημαίνει αποστασία, προς Κύριον των Θεών ημών, ότι ελεήμων και εκτήρμων εστί. Βλέπετε στον προφήτη η Εζεκίη, οι κεραυνοί, οι απειλές. Εδώ το κλίμα είναι πιο μαλακό. Επιστραφείτε, λέγει, στον Θεόν, γιατί ο Θεός είναι ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών επί τες κακίες. Σαλπίσατε σάλπιν γη εν Σιών, αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε θεραπείαν, συναγάγετε λαών, μαζέψτε το λαό, αγιάσατε εκκλησίαν. Εδώ εκκλησία σημαίνει συγκέντρωση λαού. Εκλέξαστε πρεσβυτέρους, πρεσβύτεροι εκείνοι που είναι ηλικιωμένοι. Συναγάγετε νήπια, θυλάζοντα μας τους. Είδατε που ακόμη να θυλάζουν. Σημειώσατε ότι οι Εβραίοι τα νήπια τους τα εθύλαζαν μέχρι 3 ετών. Εξελθέτω νυμφίος εκ του κοιτώνος αυτού και νύμφη εκ του παστού αυτής. Να βγούνε και οι νιώπαντροι έξω. Αναμέσων της κρυπίδος του θυσιαστηρίου κλάψονται οι ιερείς. Οι λειτουργούνται στο Κυρίο και αιρούσι και θα πούν: φύσε Κύριε του λαού σου, λυπήσου το λαό σου. Είναι εκείνο που λέμε συνεχώς εμείς οι ιερείς. Ναι, και κατηδίαν, στις κατηδίαν προσευχές μας: Κύριε, λυπήσου το λαό σου. Δεν ξέρουμε τι κάνουμε, δεν ξέρουμε πως περπατάμε. Ενώ έρχονται κάποιες συμφορές ποικίλες και ποικίλες, πάμε εμείς τώρα στις διάφορες πόλεις της Ελλάδος, να αντί να μαζευτούμε στις εκκλησίες, να ακούσουμε λόγον Θεού και να μετανοήσουμε, τρέχουμε στους καρναβάλους. Η δε πιο βρώμικη Δευτέρα του έτους, είναι γνωστό, είναι η καθαρά Δευτέρα. Η καθαρά Δευτέρα, η πιο βρώμικη Δευτέρα του έτους. Αλήθεια, δεν σκεφτείτε τι αντιφάσεις ζούμε. Φύσε Κύριε του λαού σου και μη δώσ' την κληρονομία σου εις όνειδος. Μη δώσεις το λαό σου κληρονομία του Θεού, είναι ο λαός του Θεού. Μη τον παραδώσεις σε όνειδος, σε κοροϊδία, πίνων του κατάρξε αυτόν έθνη. Οι γύρω λαοί θα αρχίσουν να γελούν, θα αρχίσουν να κοροϊδεύουν, όπως μη ύποσιν εν της έθνεση που έστειν ο Θεός αυτόν. Μα θα πούν οι γύρω, πού είναι ο Θεός τον. Αυτά λέγει ο προφήτης Ιωήλ, αγαπητοί μου. Έτσι έχουμε δύο προφήτες, κατ' εκλογή ελήφθησαν, γιατί παντού βρίσκομαι το μήνυμα, το κήρυγμα της μετανοίας, καθ' όλο το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης και κυρίως εις τους προφήτες. Γι' αυτό ο Κύριος έθεσε περιόδους 40 και νηστείας για να κάνουμε αρχή πάντοτε μετανοίας. Αλλά τι σημαίνει μετάνοια? Έχω χάσει το δρόμο μου και γυρίζω πίσω. Αυτό θα πει μετάνοια. Αρχίζω να σκέφτομαι διαφορετικά από ό,τι προηγουμένως. Αλλάζω γνώμη. Βλέπω αλλιώτικα τα πράγματα. Έκανα αμαρτίες και τώρα σταματώ να αμαρτάνω. Ήμουν μακριά από το Θεό και τώρα επιστρέφω. Έχω λυπήσει τον Θεό και τώρα του δίνω χαρά. Όλα αυτά σημαίνουν μετάνοια. Αλλάζω μυαλό. Αυτό θα πει μετάνοια. Αλλάζω λοιπόν νουν, αλλάζω σκέψη, αλλάζω τρόπο ζωής.
και ας προσέξουμε, αγαπητοί μας, προσέξουμε. Εγώ τρέμω, σας το λέγω αλήθεια, όσο βλέπω ο λαός μας, ο δικός μας λαός, ο ελληνικός λαός, να προσεκτούμε και να πηγαίνουμε, δεν ξέρω, πηγαίνουμε κατά κρυμνού, αν κανείς το αντιλαμβάνεται. Πηγαίνουμε κατά κρυμνού. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Το εκκλησιαστικό μας φρόνημα έχει υποστεί καθίζηση. Η κοινωνική μας ζωή διαρκώς κοσμικεύεται, διαρκώς και διαρκώς. Σάλπιγγες πολεμικές κατά λέξη, όχι κατά μεταφοράν. Σάλπιγγες πολεμικές έχουν στα σύνορά μας και μας απειλούν με δύσκολες ημέρες και συρρήκνωση εδαφών. Κάπου έλεγε χθες σήμερα κάποια ημερομηνία. Μετετέθη για την Τρίτη αυτή η ημερομηνία, προκειμένου να βομβαρδίσουν γειτονικών λαών. Γιατί έτσι θέλουν, διότι και τα λοιπά. Οι Σάλπιγγες λοιπόν ηχούν, όχι θα επαναλάβω κατά μεταφοράν, αλλά πραγματικά. Εμείς τι θα κάνουμε, αγαπητοί μου, τι θα κάνουμε? Θα επιμένουμε στην αμετανοησία μας? Θα διασκεδάζουμε? Δεν μας συμφέρει. Μην πούμε εκείνο που λέγεται για τα καβούρια πάνω στα κάρβουνα. Λέει, όχι τα καβούρια, τα σελιγκάρια επάνω στα κάρβουνα. Είναι παλιά κουβέντα αυτή. Για κοίταξε, λέει, κοίταξε. Ξέρετε, επειδή έχουν υγρά πολλά μέσα, στηρίζει το σελιγκάρι όταν πάνω στα αναμένα κάρβουνα. Κοίταξε, λέει, ενώ τα σπίκα τους καίγονται, αυτοί τραγουδούν οι σελιγκάρι. Είναι παλιά παροιμία, θα την ξέρετε. Λοιπόν, δεν συμφέρει διαφορετικά. Ας ξεκινήσουμε να μετανοούμε και ο Κύριος σαν φιλάνθρωπος θα μας ελεήσει. Όπως τα γνωρίζετε, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, κατά τις Παρασκευές που έχουμε τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου, αναφερόμεθα πάντοτε σε κάτι από το γεροντικό, από τους πατέρες της Ερήμου. Έτσι ήθελα να κάνω μια εισαγωγή σήμερα Κυριακή της Τηρινής, να κάνω μια εισαγωγή όπως σας την έκανα με το σύνθημα μετάνοια, και ερχόμεθα τώρα να δούμε τι λέγουν οι πατέρες της Ερήμου, πως μας παραγγέλουν, πως επολιτεύθησαν αυτοί, και οφείλουμε και εμείς ανάλογα να πολιτευθούμε, διότι η καλύτερα ερμηνεία του Ευαγγελίου είναι ο τρόπος ζωής των ασκητών. Αναφεσβήτητα. Ποιος δεν το ξέρει αυτό και ποιος δεν το δέχεται? Ώστε να λέμε ότι οι πατέρες της Ερήμου, οι ασκητές, δεν είναι παρά ένα εικονογραφημένο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό κάθε χρόνο παίρνουμε με την ευκαιρία της Τεσσαρακοστής της Μεγάλης κατά Παρασκευή θέματα από τους πατέρες της Ερήμου. Έτσι στην αγάπη σας κάτι λέει ο Αβάς Ποιμή. Αβάς θα πει πατήρ. Είναι στην Συριακή γλώσσα Αβάς. Λοιπόν, ο Αβάς Ποιμή λέει τα εξής. Είπε ο Αβάς Ποιμή, μάθε το στόμα σου να λέγει ό,τι έχει η καρδιά σου. Να διδάξεις, λέει, το στόμα σου να λέει ό,τι αισθάνεσαι μέσα σου. Τι θα πει εδώ? Όχι να είσαι ύπαρξης χωρίς πόρτα, δηλαδή να μην έχει πόρτα ύπαρξή σου και ό,τι αισθάνεσαι μέσα σου να το λες, αλλά τι, να λείπει από σένα η υποκρισία. Αυτό που θα πεις να μην είναι υποκρισία. Άλλο πράγμα μέσα σου να δέχεσαι και άλλο πράγμα να λες απ' έξω σου. Με αυτήν την έννοια. Και όχι βέβαια, ξαναλέγω, να είσαι ένας άνθρωπος χωρίς πόρτα, που ό,τι έχεις το ξεφουρνίζεις, επιτρέψετε μου τη λέξη, το ξεφουρνίζεις προς τα έξω. Είσαι επιπόλαιος άνθρωπος, το Θεός να φυλάξει. Αλλά να μην είσαι υποκριτής.
Στην υποκρισία άλλα έχουμε στην καρδιά μας, σκέψεις, αισθήματα κτλ. Και άλλα στη γλώσσα μας. Είναι μια εικόνα πάρα πολύ άσχημη, μια εικόνα, μια κοινωνία υποκριτών. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια φρικτή κοινωνία. Όλοι χαμογελούν, όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια και πολύ διαφορετικά πιστεύουν από μέσα τους. Και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποιος είναι εχθρός και ποιος είναι φίλος. Όταν ταυτίζομαι, όταν ταυτίζονται όσα έχουμε στην καρδιά με όσα λαλούμε, τότε αποκτάμε τον τύπο του αδόλου ανθρώπου. Ο άδολος άνθρωπος. Ποιος είναι ο άδολος άνθρωπος? Εκείνος που ταυτίζει ό,τι έχει μέσα του με εκείνο που λέει στο στόμα του. Εκείνο που χαρακτήρισε τον Ναθαναήλ, τον μετέπειτα μαθητή του Χριστού, ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς, που είναι καρδιογνώστης και που τον απεκάλεσε αληθινό Ισραηλίτη. Να λέει ένας αληθινός Ισραηλίτης, δεν υπήρχε δόλος εις το στόμα του. Δηλαδή με άλλα λόγια, αυτό που είχε μέσα του, αυτό και εξέφρασε απ' έξω του. Από τα λεγόμενα λόγια του Κυρίου, λόγια, όχι λόγια, λόγια του Κυρίου, που μας διασώζει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης στην δευτέρα του επιστολή προς Κορινθίους. Ξέρετε, κάποτε έγραψε ο Άγιος Κλήμης Ρώμης δύο επιστολές στους Κορινθίους, γιατί είχε μάθει ότι οι Κορίνθοι μάλωναν, οι χριστιανοί Κορίνθοι, και είχαν ακαταστασία. Γιατί ακριβώς ζητούσαν αυτό που ζητάμε όλοι οι Έλληνες, τις πρωτοκαθεδρίες. Αυτό που θα πω εγώ, όχι αυτό που θα πεις εσύ. Και τους έστειλε δύο επιστολές και τους υπενθυμίζει τον Απόστολο Παύλο που τους εδίδαξε το Ευαγγέλιο. Τους υπενθυμίζει τον ύμνο της αγάπης και έχει ωραίες περικοπές ο Άγιος Κλήμης Ρώμης περί αγάπης εις αυτές του τις δύο επιστολές. Πολύ ωραία κομμάτια. Λοιπόν, εκεί από τα λεγόμενα λόγια του Κυρίου, δηλαδή εκείνα που δεν γράφτηκαν στο Ευαγγέλιο αλλά διασώθηκαν με τον προφορικό λόγο. Είναι πολύ φυσικό. Δεν σημαίνει ότι ό,τι είπε ο Χριστός έπρεπε οπωσδήποτε να γραφεί. Γράφτηκαν μια επιλογή κάποια πράγματα και πάρα πολλά άλλα δεν εγγράφησαν. Μας το λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τελειώνοντας το Ευαγγελιό του, το ομώνυμο Ευαγγελιό του. Ωστόσο, λέγει εκεί, καταλάβατε τι είναι τα λόγια του Κυρίου. Ερωτήθηκε λοιπόν κάποτε, λέγει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης, ερωτήθηκε ο Κύριος, πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Ακούστε απάντηση. Όταν έστε τα δύο εν, και το έξω ως το έσω, και το άρσαν μετά τις φιλίες, ούτε άρσαν ούτε φιλί. Όταν λέγει τα δύο είναι ένα, όταν δηλαδή δύο άνθρωποι συμφωνούν. Είναι μεγάλη ιστορία να συμφωνούν δύο άνθρωποι. Το δοκιμάσατε αυτό? Αν πετύχατε να συμφωνήσετε με έναν άνθρωπο. Ο Χριστός, ξέρετε τι είπε? Εδώ οι σύζυγοι δεν συμφωνούν. Τι είπε ο Κύριος? Εάν λέει δύο ή τρεις. Μα τόσο λίγο, Κύριε. Να μας έλεγες 50%. Όχι. Εάν δύο ή τρεις συμφωνήσουν για κάποιο πράγμα και το ζητήσουν από τον Θεό στη προσευχή τους, θα τους το δώσει, θα τους το δώσω. Τόσο λίγο, δύο ή τρεις μόνο. Ναι, είναι μεγάλο πράγμα να συμφωνήσουν δύο άνθρωποι. Το δεύτερο, όταν το έξω λέει είναι ίδιο με το έσω, δηλαδή να μην υπάρχει υποκρισία. Αυτό που έχεις στη γλώσσα σου να είναι το ίδιο με αυτό που έχεις στην καρδιά σου. Για το οποίο σημείο κάναμε την αναφορά για το θέμα μας περί υποκρισίας. Και το άρσεν μετά της θηλίας τι? Ούτε άρσεν ούτε θηλί.
όταν ο άνδρας βλέπει την γυναίκα σαν να μην είναι γυναίκα, και η γυναίκα όταν βλέπει τον άνδρα σαν να μην είναι άνδρας. Δηλαδή να μην υπάρχει, θα λέγαμε, η πονηρία, η γενετησία. Θα μου πείτε δύσκολο? Δύσκολο. Αυτά μας διασώζει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης. Ωστόσο, για το μεσαίο που σας είπα, ακούστε τι λέγει εδώ. Την ψυχήν λέγει το έσω, το δε έξω το σώμα λέγει, ον τρόπο νουν σου το σώμα φωτίζεται, ούτως και η ψυχή σου δήλος έστι εν της καλής έργης. Αυτό που σας εξήγησε. Ό,τι στην καρδιά, στη γλώσσα. Ό,τι στη γλώσσα, στην καρδιά. Αν το θέλετε, είναι στα έργα του Κλήμεντος Ρώμης, η Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, στον πρώτο τόμο, δεπές, αν το θέλετε, στην 44η σελίδα, ή στην παράγραφο την 12η. Εκεί είναι γραμμένο αυτό που σας είπα, αν το θέλετε. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι, το είπα, αν έχω κάτι στην καρδιά μου πρέπει να το ανακοινώνω, να το δημοσιεύω. Θα ήμουν ένας επιπόλαιος άνθρωπος. Αλλά αν κάτι δημοσιεύσω, θα το πω, θα είναι αληθές, θα είναι ειλικρινές, δεν θα είναι ψεύτικο ή υποκριτικό. Αυτό υπονοεί και ο Αββάς Ποιμήν, που διαβάσαμε αυτό που είπε. Δηλαδή, μάθε το στόμα σου να λέγει ό,τι έχει η καρδιά σου. Επειδή έχουμε λίγα λεπτά, επιτρέψτε μου να πω και κανένα δεύτερο. Ο Αββάς Ισόης, αυτός ο σπουδαίος ασκητής, ένας αδελφός είπε στον Αββάς Ισόη, πώς δεν φεύγουν τα πάθη από μένα? Του λέγει ο γέροντας, τα σκεύη τους είναι μέσα σου, δώσ' τους την άδεια να τα πάρουν και φεύγουν. Δηλαδή τα πάθη να πάρουν μαζί τους τα σκεύη που είναι μέσα σου, τα σκεύη τους, και τότε θα φύγουν οι λογισμοί, οι κακοί που λες και παραπονείσαι ότι έχεις. Αν προσέξατε σε αυτό το λόγο που είπε ο Αββάς Ισόης, υπάρχει και λίγο χιούμορ. Πολλές φορές συναντούμε και στην Αγία Γραφή ακόμα, παλαιά και Καινή Διαθήκη, και στους πατέρες, πολλές φορές συναντούμε το χιούμορ, και είναι κάτι πολύ έξυπνο, πολύ όμορφο και πολύ ξεκουραστικό. Να, τώρα μου έρθει στο μυαλό να σας θυμίσω από τη Σοφία Σιράχ, λέγει, πρόσεξε να βοηθήσεις το παιδί σου να γίνει σωστός άνθρωπος. Μη χαρίζεσαι στο παιδί σου, και αν χρειαστεί να το δίνεις το παιδί σου. Και λέει εκεί, μη φοβάσαι, δεν θα τους πάσεις κανένα παΐδι. Αυτό είναι κάτι που είναι χιούμορ. Σε αυτό λοιπόν που λέει ο Αββάς Ισόης, είναι ένα ερώτημα πολύ συνηθισμένο εις τους χριστιανούς μας, που μας το ζητούν αυτό. Πώς, πάτερ μου, μας λένε, θα απαλλαγούμε από κάποιο πάθος ή κάποιους λογισμούς οι οποίοι με ταλαιπωρούν, αυτοί οι λογισμοί κτλ. Κτλ. Το θέμα είναι πολύ επίκαιρο, όπως αντιλαμβάνεστε. Τι είναι πάθος, θα ερωτούσαμε? Είναι κερισμένη αμαρτία. Αυτή είναι η διαφορά του πάθους και της αμαρτίας. Όταν η αμαρτία επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται και κερίζει, δηλαδή πολύ καιρός περνάει, επαναλαμβανωμένη αμαρτία, τότε αυτή γίνεται πάθος. Απλούστερα. Και αν η αμαρτία πολυκέρισε στον άνθρωπο, πώς τώρα θα μπορέσει να φύγει το πάθος από τον άνθρωπο? Πώς μπορώ να απαλλαγώ από λογισμούς τέτοιους και τέτοιους και τα λοιπά και τα λοιπά? Χρειάζεται βεβαίως και κόπος και υδρότας, όχι ο λίγος.
Πρέπει να σας πω, αδελφέ μου, έκανες κάποια αμαρτία, μη την επαναλάβεις. Γιατί αν την επαναλάβεις δεύτερη και τρίτη και δέκατη φορά, τότε θα γίνει πάθος. Και ξέρετε πως να το παραστήσουμε? Σαν ένα σκηνί που σε δένει κάθε φορά που θα κάνεις μια ίδια αμαρτία. Παίρνει το σκηνί μια στροφή, την επανέλαβες την αμαρτία, δεύτερη στροφή το σκηνί και σε δένει χειροπόδαρα. Έκανες μια αμαρτία, άνθρωποι είμαστε, χλιστρήσαν, μη την επαναλάβεις. Αυτό είναι το σημαντικότατο. Είναι όμως κυρίως αυτό που είπε ο Αββάς Ισόης, όπως εξηγήσαμε, ότι τα σκεύη των παθών είναι μέσα μας. Λέει, δώσε τα σκεύη των παθών, θα τα πάρουν τα πάθη τα σκεύη τους και τότε θα απαλλαγείς. Ποια είναι τα σκεύη των παθών? Σκεύη είναι τα αίτια των παθών. Βγάλε συνεπώς τα αίτια των παθών και τότε έχεις απαλλαγή. Δηλαδή, παράδειγμα, έρχεσαι και μου λες ότι έχεις λογισμούς πορνικούς. Μάλιστα. Σε ρωτώ, βλέπεις τηλεόραση? Βλέπω. Και μάλιστα βλέπω μεταμεσονυκτίως κάτι ταινίες φρικτές και φοβερές, που να ντρέπεται κανείς να μιλάει για αυτά τα περιεχόμενα των ταινιών. Πώς θέλεις να μην έχεις? Και εγώ απορώ και, λογισμούς, εγώ απορώ πώς ακόμη δεν έπεσε στην πορνεία. Εγώ, αδελφέ μου, θα είχα πέσει αν έβλεπα αυτά στις ταινίες της τηλεοράσεως. Εσύ πώς δεν έπεσες? Πώς δεν έπεσες? Είναι θαύμα. Αυτά είναι τα σκέλη των παθών. Διότι όταν έχω, βλέπω και έχω και αχαλήνω τη φαντασία, πώς θα φύγουν τα πάθη? Θα πέφτω και θα πέφτω. Μπορεί κανείς να έχει βροχή χωρίς σύννεφα? Φυσικά όχι. Έτσι και εδώ, άμα κρατάμε τα αίτια μέσα μας, γρήγορα θα ξεπεταχτούν τα αιτιατά. Προσέξτε να εξηγήσω, αίτια και αιτιατά. Το αίτιον, αυτό που προκαλεί, αιτιατών είναι το αποτέλεσμα. Μπορώ λοιπόν να έχω βροχή χωρίς να έχω σύννεφα? Αδύνατο. Θέλεις λοιπόν να απαλλαγείς από όλα αυτά? Τούτο φρόντισε. Βγάλε τα αίτια από την ψυχή σου, τα σκεύη των παθών, και τότε θα έχεις ειρήνη στην ψυχή σου και τότε θα ευλογείς τον Κύριο. Αμήν.